Είμαι ο Γενικός Αρχίατρος Γκίνος Χαρίλαος και είμαι επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να αναφερθώ στα καρδιαγγειακά νοσήματα και πώς μπορούν να προληφθούν από το στρατιωτικό προσωπικό. Η Στεφανία Νόσος ευθύνεται για 1,8 εκατομμύρια θανάτους ετησίως στην Ευρώπη ή περίπου το 20% των συνολικών θανάτων. Το έφραγμα του μυοκαρδίου είναι η πιο δραματική και πιο επίγουσα εκδήλωση της Στεφανίας Νόσου. Όμως, ποια είναι τα συμπτώματα του εφράγματος του μυοκαρδίου? Ο επίμονος οπισθοσθενικός πόνος, ο οποίος διαχέεται προς το λαιμό ή το αριστερό χέρι, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, τάση προς έμετο ή ζάλι. Επίσης, μερικοί άνθρωποι μπορεί να παρουσιάσουν πιο άτυπα συμπτώματα, όπως ευνίδια δύσπνοια ή λιποθυμικό επεισόδιο. Τέτοια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιούν και να ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζουμε τέτοιου είδους συμπτώματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι το οξύεφραγμα του μυοκαρδίου έχει μια θνησιμότητα περίπου 30% και η μισή από αυτούς τους θανάτους θα συμβούν πριν την προσέλευση στο νοσοκομείο. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό να μην παραγνωρίσουμε τα συμπτώματά μας και να ζητήσουμε αμέσως ιατρική βοήθεια ή να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας ή να καλέσουμε το 166 σε περίπτωση που βρισκόμαστε στο σπίτι. Τι οδηγεί όμως το έμφραγμα του μυοκαρδίου? Ο κυριότερος παράγοντας είναι το κάπνισμα. Παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο καπνιστές και 5 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται απευθείας στο κάπνισμα. Η αρτηριακή υπέρταση είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας καρδιαγγειακών προβλημάτων, δηλαδή εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών επεισοδίων. Επίσης, το ζαχαρόδης διαβήτης και η υπερλιπιδημία είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες πρόκλησης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Η παχυσαρκία, η οποία μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην αρτηριακή υπέρταση και στο ζαχαρόδη διαβήτη, είναι τέλος ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να αποφύγουμε τη στεφανία νόσου? Πρώτο και σημαντικότερο, δεν καπνίζουμε. Φροντίζουμε να έχουμε μια φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Η φυσιολογική πίεση είναι κάτω από το 140 η συστολική και το 90 η διαστολική. Εάν δεν το πετύχουμε αυτό, απευθυνόμαστε στο γιατρό μας. Φροντίζουμε να έχουμε μια υγιεινή δίαιτα, η οποία να είναι χαμηλή σε λιπαρά, χαμηλή σε γλυκόζη, χαμηλή σε αλάτι, το οποίο πρέπει να είναι κάτω από 5 γραμμάρια ημερησίως. Φροντίζουμε να ασκούμαστε τακτικά και ως τακτική άσκηση ορίζεται μισή ώρα, 5 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, με τη μορφή γοργού βαδίσματος ή τρεξίματος. Δεν ξεχνάμε την ετησία υγειονομική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται στα τμήματα προληπτικής ιατρικής του στρατού. Εκεί θα γίνει εργαστηριακός έλεγχος, κλινικός έλεγχος και πιθανώς να συστηθούν περαιτέρω εξετάσεις. Όμως, σε καμία περίπτωση οι εξετάσεις αυτές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα προληπτικά μέτρα τα οποία οφείλουμε να λάβουμε μόνοι μας, δηλαδή να διακόψουμε το κάπνισμα αν καπνίζουμε και να ρυθμίσουμε τους άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω το στρατιωτικό προσωπικό ότι οι καρδιολογικές κλινικές των στρατιωτικών νοσοκομείων μπορούν να αντιμετωπίσουν όλων των ειδών τα καρδιολογικά προβλήματα και τα τμήματα επεμβατικής καρδιολογίας είναι σε 24ωρη ετοιμότητα ώστε να προσφέρουν την πρωτογενή αγκιοπλαστική, η οποία αποτελεί το σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης του οξέως εφράγματος του μυοκαρδίου.